φτάσαμε εσείως στο Σάββατο. Τελευταίο Σαββατοκυριακό, Δευτέρα θα τερματίσουμε βήμα-βήμα τη Νέα Υόρκη για το Hope for Children. Βρισκόμαστε Uptown Manhattan, στο πάνω Manhattan όπως λέμε και στην Κύπρο. Εδώ από όπου θα αρχίσουμε, έξω ακριβώς από το μουσείο Met Cloisters. Και θα τερματίσουμε μέχρι το Lincoln Center. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα σήμερα. Έχουμε πολλή διάθεση. Ο καιρός, βλέπετε, είναι εξαιρετικός εδώ στη Νέα Υόρκη. Δροσιά, ηλιόλουστος. Πάμε λοιπόν για το Hope for Children. Ξεκινάμε τη σημερινή μας πορεία και εσείς συνεχίστε να συνεισφέρετε στον οργανισμό αυτό για να στηρίξουμε τα προγράμματα στήριξης των παιδιών μας, έτσι. Γιατί τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα είναι μέρα πολιτισμού. Σήμερα είναι μέρα όπου θα διασχίσουμε μουσεία και πάρκα. Πολιτισμός σημαίνει παιδιά, σημαίνει το μέλλον, σημαίνει στηρίζουμε. Έτσι λοιπόν, συνεχίστε και εσείς να στηρίζετε το Hope for Children. Έχουμε φτάσει στο πρώτο μας σταθμό περπατώντας Uptown στο Manhattan, στο Jackie Robinson Recreation Center. Θέλω να σας πω 2-3 πράγματα για το Hope for Children για να τα μαθαίνουμε όλοι, ιδιαίτερα οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Ότι τον χρόνο αυτό, σύμφωνα με στοιχεία του Hope for Children, που είναι επίσημα φυσικά, είδαμε να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που βιώνουν όλα τα είδη κακοποίησης, όπως σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, παραμέληση και έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αποξένωση και πολλά άλλα. Γι' αυτό προφανώς η δουλειά του οργανισμού απαιτεί να ξέρουν πολλά πράγματα. Είναι ένας πολυεπίπεδος οργανισμός, ο οποίος έχει μόνο μία έννοια: τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, να στηρίξουμε όλοι μαζί το Hope for Children. Γι' αυτό βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη περπατώντας την βήμα-βήμα. Συνεχίζουμε για τον επόμενο μας προορισμό. Να είστε όλοι καλά και προχωράμε. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Χάρλεμ. Εδώ στο περίφημο Apollo Theater, όπου γεννήθηκαν μεγάλα ονόματα παγκοσμίου φήμης στον χώρο της μουσικής. Να σας πω κιόλας ότι το Hope for Children, για το οποίο περπατάμε 150 χιλιόμετρα αυτές τις μέρες, έχει προγράμματα για ασυνόδευτα παιδιά, κέντρο συμβουλευτικής για παιδιά και οικογένειες, γραμμές βοήθειας, εκπαιδευτικές δράσεις, πρόληψη στα σχολεία και παροχή ειδικής βοήθειας σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Από εδώ στην καρδιά του Χάρλεμ, βήμα-βήμα την Νέα Υόρκη, πάμε για το Guggenheim, το περίφημο αυτό μουσείο. Συνεχίζουμε έξω από το Central Park, τον πνεύμονα, όπως λέγεται εδώ στο Manhattan, κατευθυνόμενοι προς τον επόμενο μας σταθμό, που είναι το εξαιρετικό μουσείο Guggenheim, πριν είναι το μουσείο της Νέας Υόρκης και μετά το Met, το Metropolitan Museum of Art. Εκεί θα κάνουμε ένα γρήγορο σταθμό και θα συνεχίσουμε βήμα-βήμα τη Νέα Υόρκη για το Hope for Children. Βρίσκομαι σε ένα από τα πιο όμορφα μουσεία που μπορεί να επισκεφτεί κανείς εδώ στη Νέα Υόρκη. Στο μουσείο Guggenheim, το Guck, όπως είναι γνωστό στους λάτρες της τέχνης. Και εδώ είχαμε την ευκαιρία να μπούμε μέσα στο κτίριο για να δείτε κι εσείς τι πανέμορφο είναι. Έχουμε καλύψει τουλάχιστον 17 με 18 χιλιόμετρα ως τώρα, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο που είναι όλα τα μουσεία. Περπατάμε βήμα-βήμα τη Νέα Υόρκη για το Hope for Children. Και πράγματα σαν αυτό, αυτή η λεωφόρος του πολιτισμού που περπατάμε, μου φέρνει συνεχώς την έμπνευση ότι πολιτισμός χωρίς παιδεία, χωρίς προσοχή στα παιδιά μας, δεν σημαίνει τίποτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όλη αυτή η διαδρομή έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Στηρίζουμε λοιπόν το Hope for Children. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ενημερώνουμε. Αν γνωρίσουμε κάτι για τα παιδιά, τα ενημερώνουμε. Το Hope for Children και οι δικοί του είναι εκεί. Για μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας. Να είστε όλοι καλά. Συνεχίστε να συνεισφέρετε στο Hope for Children, γιατί με αυτόν τον μικρό τρόπο κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη. Βήμα-βήμα λοιπόν τη Νέα Υόρκη από το υπέροχο Guggenheim. Θα πάει και η κάμερα πάνω να δείτε ακόμη λίγα πλάνα και συνεχίζουμε. Ίσως το μεγαλύτερο μουσείο εδώ στη Νέα Υόρκη, το Metropolitan Museum of Art. Είναι τεράστιο, μας κάλεσαν να περάσουμε και μέσα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος γιατί θέλουμε να πάμε και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Natural History Museum,
Οπότε προτιμήσαμε να πάμε εκεί, όμως πρέπει να δείξουμε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Η τέχνη, ο πολιτισμός εδώ στις ΗΠΑ έχει δεσπόζουσα θέση. Συνεχίζουμε να περπατάμε βήμα-βήμα τη Νέα Υόρκη. Βήμα-βήμα για το Hope for Children. Υπό την αιγίδα του προξενείου μας εδώ στη Νέα Υόρκη στηρίζουμε το Hope for Children, γιατί έχω δει προσωπικά τη δουλειά που κάνουν και είμαι πολύ περήφανος για το τι γίνεται στον οργανισμό εκείνο για στήριξη των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν βοηθήστε και εσείς τα βήματά μου να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Να είστε όλοι καλά, συνεχίζουμε από τη Νέα Υόρκη. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Museum of Natural History. Εδώ είναι και ο τελικός μας προορισμός. Κάναμε τα 20 χιλιόμετρα σήμερα, μεγάλη ημέρα, αλλάξησε τον κόπο γιατί βρισκόμαστε στο Manhattan. Περάσαμε από το, από ό,τι είδατε και από το Harlem, πάρα πολύ όμορφα εκεί πέρα, και τελειώνουμε εδώ πίσω με τους δεινόσαυρους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίστε λοιπόν, συνεχίστε να βοηθάτε το Hope for Children, για να μπορέσουν και εκείνοι να συνεχίσουν το τόσο σπουδαίο έργο που κάνουν, βοηθώντας τα παιδιά μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Βήμα-βήμα την Νέα Υόρκη, κοντεύουμε προς τον τερματισμό. Μόνο 2 μέρες έχουν μείνει, έτσι και εσείς συνεχίστε να συνεισφέρετε στον οργανισμό αυτό για να πάρουν νόημα και τα βήματά μας όλα και τα χιλιόμετρα που διανύουμε εδώ στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο, θα ξεκινήσουμε από το Lincoln Center.